Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ισραηλινή αντεπίθεση, γιατί το Ισραήλ έτσι καταλαβαίνει, και αναφέρομαι στην έναρξη της υπόθεσης που είναι βεβαίως ο Οκτώβριος, έτσι ο περσινό, την κτηνώδη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, εναντίον αμάχων. Αυτή λοιπόν η αντεπίθεση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό είναι προφανές τουλάχιστον από δύο παράγοντες. Πρώτον, είναι αδύνατο το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο χωρίς να έχει πλήρως καθιερώσει και κατοχυρώσει εκεί μια ζώνη ασφαλείας. Αλλά νομίζω ότι το μόνο βέβαιο είναι ότι το Ισραήλ θα επιμείνει στο Λίβανο μέχρι να αποκτήσει ένα μαξιλάρι ασφαλείας πάνω από το Βόρειο Ισραήλ. Άρα μια λωρίδα του κόκκινου, του Νότιου Λιβάνου θα γίνει ζώνη ασφαλείας. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται ακόμη και κάποιες εβδομάδες πιθανώς. Άρα εκεί έχουμε ένα σαφή στόχο. Και το Ισραήλ προσπαθεί και νομίζω πλησιάζει στο να τον πετύχει, άρα αποκλείεται να κάνει πίσω πριν τον πετύχει. Τώρα, το άλλο ζήτημα βεβαίως αφορά και παρεμπιπτόντως να πω, έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αίσθηση το γεγονός ότι εξ αυτού του Λιβάνου ξεκίνησε πάλι μια περίοδος έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι πιθανότητες, κατά την άποψή μου, και έχω πει και παλιότερα, να δούμε ένα διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Παρά τα πλήγματα τα οποία βλέπουμε, οι πιθανότητες για ένα πραγματικό πόλεμο είναι ελάχιστες. Το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός τέτοιου πολέμου, δεν έχει αεράμινα, δεν έχει αεροπορία επίσης, αλλά κυρίως δεν έχει αεράμινα. Άρα πλήγματα θα βλέπουμε, πόλεμο Ισραήλ-Ιράν με την έννοια του διακρατικού πολέμου δεν θα δούμε. Και ακόμα άλλωστε το Ιράν δεν έχει δεχθεί το πλήγμα απάντηση. Νομίζω πλήγμα θα υπάρξει οπωσδήποτε, αλλά θα είναι ένα πλήγμα πρώτης φάσης που θα αφορά υποδομές, θα αφορά αρχηγεία, κυρίως τον χρόνο της Επανάστασης, όχι τόσο ενδεχομένως του Ιρανικού στρατού. Θα αφορά τέτοια πράγματα και αν ανταπαντήσει το Ιράν, τότε το Ισραήλ σχεδιάζει να πάει σε δεύτερο, ακόμα βαρύτερο, που ίσως θα αφορά και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αλλά κάπως εκεί είναι η κατάσταση και μην ξεχνάμε ότι το γεγονός και μόνο ότι όλα δείχνουν ότι ο Ισμαήλ Καανή παίζει σε αλέχη συλληφθεί και ανακρίνεται. Μήπως αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ή ένας από τους ανθρώπους που έδιναν πληροφορίες μέσα από το Ιράν, ένας δηλαδή τόσο ψηλό βαθμός. Ο οποίος έπαθε και καρδιακή προσβολή και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Είναι από το είδος της ανάκρισης προφανώς που υφίσταται. Ναι. Δείχνει ακριβώς το πόσο το Ιράν πλέον έχει εσωτερικά αισθανθεί τον φόβο του Ισραήλ. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που πήγα να πω ήταν βεβαίως και παραμένει βεβαίως το ζήτημα της Χαμάς, αλλά όχι μόνο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, το ζήτημα του κατά πόσο θα φτάσουμε σε μια λύση δύο κρατών όπως περιμένει η διεθνής κοινότητα. Και εκεί είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε πολύ μακριά γιατί υπάρχει πλέον ένας ριζοσπαστικοποιημένος θύλακας και στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο στη Γάζα. Οπότε ενώ το Ισραήλ πετυχαίνει ανάμφιβολα να εξολοθρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της πολεμικής μηχανής της Χαμάς, όπως επίσης και της Χεσμπολά στα βόρεια, έτσι στο Λίβανο, αλλά και της Χαμάς, ταυτόχρονα στη Δυτική Όχθη δημιουργούνται θύλακες ριζοσπαστικοποίησης που καθιστούν τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής επί της Δυτικής Όχθης πραγματικά πολύ μειωμένο, πολύ, πολύ ασθενή σε σχέση με το παρελθόν. Άρα και εκεί. Άρα μεγιστοποιούνται τα προβλήματα. Μεγιστοποιούνται τα προβλήματα. Βεβαίως δεν έχει κάθε λόγο να θέλει να αποκαταστήσει την αίσθηση της αποτροπής η οποία έχει τρωθεί, όχι ανεπανάληπτα, αλλά έχει τρωθεί με αυτό που έγινε τον Οκτώβριο πέρσι. Και αυτό είναι ένας στόχος μεγαλύτερος από τους επιμέρους στόχους που είναι το μαξιλάρι, όπως είπα, η ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και βεβαίως η εξολόθρευση της Χαμάς. Ισχύει ότι το Ισραήλ σε αυτές τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις που κάνει στο Νότιο Λίβανο δυσκολεύεται. Ξεκίνησε με δύο, έχει μεταθέσει τέσσερις μεραρχίες και η δίσδυση από ό,τι λένε ακόμα είναι στα 8 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, το Ισραήλ όπως όλες οι πλουραλιστικές χώρες της Δύσης έχουν πάντα υπόψη τους μια συνεχή επανεκτίμηση των αποδεκτών απολειών. Έτσι. Δεν ρίχνουμε στη μάχη ότι να είναι και όσοι σκοτωθούν σκοτώθηκαν, να το πω πάρα πολύ απλά. Κατά συνέπεια προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις δικές του απώλειες όπως θα έκανε κάθε δυτική χώρα. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει απαραίτητα να κρυθεί τις επόμενες 10 μέρες. Μπορεί να κρυθεί και τις επόμενες 60 μέρες. Άρα προχωρά πάρα πολύ προσεκτικά, προσπαθώντας να εξολοθρέψει τα ηγετικά στελέχη της Χεσμπολά και ως προς αυτό, την εξολόθρευση των ηγετικών στελεχών της Χεσμπολά, σίγουρα έχει τεράστιες επιτυχίες και αυτό γίνεται σταδιακά, αλλά αποτελεσματικά και με τρομερή, νομίζω, αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς την πληρώνουν και άμαχοι, διότι η Χεσμπολά όπως και η Χαμάς
Η Χεσμόνα είναι πολύ πιο αναπτυγμένη και έχει και πολιτική πτέρυγα, όπως ξέρετε, που συμμετέχει και στη συμμαχική κυβέρνηση του Λιβάνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την στρατιωτική, τη παραστρατιωτική και τρομοκρατική πτέρυγα, εκμεταλλεύεται συνεχώς τους άμαχους. Έχει αρχηγεία τα οποία είναι μέσα σε περιοχές κατοικιών, έχει αρχηγεία και βάσεις εκτόξευσης λουκετών, που είναι είτε κοντά είτε μέσα σε πρώην ή καμιά φορά και σε λειτουργία σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Κάτι που το είδαμε και στη Γάζα από τη Χαμάς. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια πρακτική των τρομοκρατών που εξ αντικειμένου δυσκολεύει τον απέναντι, εν προκειμένου το Ισραήλ, πρώτον γιατί προσπαθεί ενίοτε ανεπιτυχώς να λεξιτοποιήσει τις απώλειες των παραμάχων. Δεύτερον, γιατί θα πρέπει να ρίξει τα στρατεύματά του σε ένα πόλεμο πόλεων που είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα έχει πάρα πολύ μεγάλες απώλειες, κάτι το οποίο βεβαίως θέλει να αποφύγει. Άρα δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη ότι εξελίσσεται αργά. Το θετικό πλευρά του Ισραήλ είναι ότι εξολοθρεύει τις ηγεσίες. Σωστό είναι αυτό. Αυτό έχει σπείρει τον πανικό και όλες τις υποδομές. Και τις υποδομές, σωστά. Αλλά ακόμα και στην Ιρανική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.